Εδώ ο Θωμάς Γράφας. 0-0. Θωμάς Γράφας, νέος προπονητής της Βέρειας, τον Πάκο. Εδώ ο προπονητής της Βέρειας, ασφαλώς ικανοποιημένος για αυτό το 0-0 του πρώτου 45 λεπτού. Εδώ ο Θωμάς Γράφας. Συνεχίζει τις οδηγίες προς τους παίκτες του. Μπαίνουμε στο κρίσιμο τελευταίο 15 λεπτό. Κάθε λάθος τώρα στοιχίζει. Είναι από τη Φλίδας. Εδώ είναι ο Θωμάς Γράφας. Μεγάλη καθυστέρηση, την επόμενη φορά είναι κίτρινη κάρτα. Ιβάν Μαλόν έφερε την μπάλα στην περιοχή και πάλι για τον Μπαλάφα. Ο Βίτιο Σαρπόν κέρδισε την καθώς συμπληρώθηκαν τα 2 από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Βαθιά παγιά από το Βοσνακίδη. Βγήκε ο Γιαννίτσης, έκοψε με το κεφάλι. Σκοπελίτης είναι δίπλα του μπροστά του ο Ντούνης. Τώρα θα προτιμήσει τον Ρόκα. Αυτός ακόμη πιο πλάγια. Το σουτ που θα γίνει, πέφτει ο Ζαρόπουλος, ευκαιρία 1-1 από το Θωμά Γκρεκό στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτό που λέγαμε, το σκορ είναι ρευστό. Λύση απομάκρυνε σε ένα σημείο που πρώτο στην μπάλα κινήθηκε ο Χατζηλιάδης. Σιλιγκύρης, η σέντρα καλή, η κεφαλιά, γκολ από τον Περί. Κρατάει ζωντανή την ελπίδα των Τρικάλων ότι κάτι μπορούν να κάνουν, έστω και αν εδώ και σχεδόν 35 λεπτά παίζουν με 10 παίκτες. Ναι, στην περιοχή τώρα η ευκαιρία, το shoot goal, 1-1 από το Βασίλη Τριανταφυλάκο. Αυτό που λέγαμε, η ελπίδα όσο παραμένει το 1-0 είναι ζωντανή για τα Τρίκαλα, έγινε μια ανέλπιστη φάση, ουσιαστικά η πρώτη καλή ευκαιρία των Τρικάλων, πέρα από τα shoot. Αλλά εδώ πάλι ο Τσιάρας, για να δούμε εδώ νέα προσπάθεια. Σημελίδης αυτή τη φορά θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω, για να δούμε από την άλλη πλευρά το πλασέ goal. Τρίτη και καλή από τον Δημήτρη Καπό. Σε νέα assist. Έχασε την μπάλα. Ωραία προσπάθεια νωρίτερα. Μιστακίδη ξαναπαίρνει. Συνεργασία και τώρα είναι 3-2. Το σούτ για το... Βασίλη Αντωνόπουλος. Άρχισε στην ατομική προσπάθεια το γύρισμα, η απόκρουση από τον Τριποτσέρη. Ο Μίλιεβιτς στο σουτ, στα δίχτυα η μπάλα. Σε ατομική προσπάθεια τώρα για τον Βασίλη Αντωνόπουλο. Το γύρισμα, η επέμβαση, 2-0. Λεγκύρης κερδίζει πρώτου Γαλανόπουλου. Μπαλιά για τον Βερδού. Βλέπει το Τζιλιγκύρι, ο Ακασού χάνει, μπάλα στο Τζιλιγκύρι, το σούτ με τη μία γκολ, 2-0. Άρτσε. Συσύνιο από την άλλη πλευρά για τον Μαλόν. Στρώθηκε στον Μπαλάφα, η μπάλα γκολ. Φοβερό σουτ, καταπληκτικό γκολ, η Βέρεια ισοφαρίζει στο 88. Σύγχρονο Ισπανός στον Λινάρδο. Μπαλάφας. Ωραία, πέρασε για τον Άρτσε. Αναπτύσσεται η Βέρεια με τον Σαρπόγκ. Βασιλαντολόπουλος. Έτοιμος για τη σέντρα, την πραγματοποιεί με πολλά φάλτσα, περνάει. Η οποία ξεκινάει στα πρώτα 70 δευτερόλεπτα με κατοχή μπάλας και μια φάση κοντά στην περιοχή του Αναγνωστόπουλου, ο οποίος είναι η αλλαγή του Διούδη, και ο Χαροντάκης παίρνει μπάλα από τον Καντιμύρη. Πρώτη πάσα στον αγωνιστικό χώρο, στον Ανδρέα Ρεβέτα, για να πούμε περισσότερα απουσίες, επιστροφές, διάφορα θέματα τα οποία μπορεί να προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα και από μένα. Και το μόνο που δεν μπορούν να κάνουν οι ποδοσφαιριστές είναι να μην τρέξουν, γιατί από το κρύο που έχει είναι αναγκασμένοι να το κάνουν ούτως ή άλλως. Οπότε μπορεί να είναι αδιάφορο βαθμολογικά το μάτς, αλλά θα κάνω ό,τι μπορούν και αυτοί για να μείνουν ζεστοί. Από εκεί και πέρα, έχουμε πολλές απουσίες και από τις δύο ομάδες. Θα ξεκινήσω με τους γηπεδούχους. Ο Άρης βρίσκεται στο γήπεδο Τσιμπούρ και με αυτόν ξεκινά, ο οποίος πριν από λίγο πάνω ζήτησε και μια ζεστή σοκολάτα για να ζεσταθεί. Λοιπόν, Τσιμπούρ. Δεν είναι στον πάγκο όμως. Όχι, είναι στην έξοδο. Ναι, όχι, εντάξει. Δεν έχουμε μετατρέψει τον πάγκο σε καφετέρια. Σισίνιο. Ψύχρεμα στον Ιβάν Μαλόν. Ωραία για τον Λινάρδο. Σισίνιο. Παύλο Βίτη. Λινάρδος. Σαρπόγκ. Ασιγμπά. Ιβάν Μαλόν. Αρτσέ. Κινείται ωραία έξω από την μεγάλη περιοχή, δεν έχει στήριγμα τώρα. Σαρπόγκ, τελικά κερδίζουν και πάλι οι Περιώτες με τον Ελινάρδο. Καλή. Ασίγμπα. Τσισίνιο, έχει ώρα να φανεί ο Ισπανός. Τώρα παίρνει την μπάλα, Βασιλαντονόπουλος. Λινάρδος, Σισίνιο. Μπαλάφα. Νέα κακή απομάκρυνση, ελέγχει ο Μπαλάφας και ανεβάζει τον Μαλόν. Δίπλα το Βίτι. Κοντά ο Τσίμιροτ. Ξανά Μαλόν. Βίτι. Άρτσε. Ωραίο κοντρόλ, έφερε μπροστά την μπάλα, απέφυγε και δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, τον ακολουθεί ο Κρέσπο. Ο Τσίμιροτ, αλλά ήταν αλλού. Μπαλάφας. Καπετάνο, Σισίνιο, κάθεται η κίνηση του Βασιλαντονόπουλου, ανεβαίνει ο Μαλόν. Πάλι Σισίνιο. Βαλόφσκι. Άρτσε. Μπροστά το Χαρίσης. Ο Μπαλάφας. Ο Σισίνιο. Πάλι Μπαλάφας. Καπετάνος Άβης, Λίτον Πίσεσβαρ. Χαροντάκης. Ο νέος του Ίβιτς για γρήγορη συγκέντρωση ανασταλτικά. Δεν θέλει να μείνει ο ΠΑΟΚ ρυθμένος στο transition. Άρτσε. Σισίνιο. Οι δυο τους κάνουν όλο το παιχνίδι της Βέρειας στο δεύτερο ημίχρονο. Ναβαλόφσκι. Ο Ίβιτς θέλει καθαρό μυαλό, έστω και αν αδειάζει η κλεψίδρα του χρόνου. Είναι πολύ καλός τώρα. Τσιμπάει την μπάλα για τον Καλή με λύσεις. Παπαστεριανός. Ένα ο Άρης. Ωραία συνεργασία των παιχτών της Βέρειας. Ο Σισίνιο πετάει αριστερά στον Κάλβο. Και Βίτη. Μπαλάφας. Αρτσέ, Σαρνά Μπαλάφας, ο Βασιλαντονόπουλος ήταν, διορθώνω.
Νταβαλόφσκι. Σέντρα στην περιοχή για τον καπετάνο, η κόντρα πάνω στον Ιβανόφ. Κέντσο Χαροντάκης. Ο Άρτσε. Σαρπόγκ. Έμεινε πίσω ο Σίλβα. Ο Λαδός έτοιμος για την σέντρα. Την πραγματοποιεί χαμηλά. Πάλι Σισίνιο, κλέβει ο Τσιλιανίδης. Δημούτσος. Δεν μπορεί να βγάλει κόντρα επίθεση ο Αστέρας. Επιτεθείς. Οργανωμένη άμυνα με Τσουκαλά. Ο Νίκο Φερνάντες, ο Λινάρδος, ο Άρτσε και πάλι Φερνάντες. Ιωαννίδης. Κάθετα περνά για τον Κότσιρα. Πολύτος. Ασίγμπα, Άρτσε. Δεν υπάρχει φάουλ του Τσουκαλά, Δημούτσος. Ωραία για τον Νίκο Φερνάντες. Ψάχνει μια τελική πάσα ο Αργεντινός. Την βγάζει για τον Κότσι. Πάει κοντά και ο Ροντρίγκες. Ανέβηκε ο Μαλόν. Ο Βασιλαντονόπουλος έχασε. Ο Τσίμινο τέκλεψε και τώρα ο Ροντρίγκες του δίνει στήριγμα. Ανεβαίνει ο Αθανασιάδης από δεξιά. Είναι τρεις της Βέρειας πίσω από την μπάλα. Ο Μαρακός. Έκανε κίνηση ο καπετάνος. Γύρισαν πολύ γρήγορα και τώρα πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Τσίμινο. Πολύ ωραία, αποφεύγει τους αντιπάλους του και θέλει να βγάλει σε αντεπίθεση το δικέφαλο. Μιστακίδης. Άρτσε κράτησε. Παρά κράτησε την μπάλα, την έχασε. Ο Μπίσεσβαρ πήρε από το Χαρίση. Κάνει κίνηση ο Κάμπος. Πατούν περιοχή ο Αθανασιάδης. Τσιλιανίδη από τον Νίκο Φερνάντες, στην άλλη πλευρά, εκεί που είναι ο Σαρπόγκ, προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την ομάδα του Θωμά Γράφα. Με τον γρήγορο Ολλανδό, περιμένει ο Βίτη, εκεί πάει μπάλα, καλύπτει το χώρο Χαμντανή. Τον περιμένει ο Βασιλιαντονόπουλος, θέλει να αλλάξει με τον Περέιρα, τους χάλασε τα σχέδια ο Άρτσε. Βαλάφας. Βίτη. Πάσα για τον Βασιλιαντονόπουλο. Τον ακολουθεί ο Χαρίσης. Φερνάντες ψάχνει χώρο για το σουτ, πέφτει στο έδαφος, τίποτα. Πολύ κοντά στη φάση ο Κουτσιάφτης. Τόνι Σίλβα. Τόμας. Μόνος του περιμένει και παίρνει την μπάλα ο Γιάννης Χαροντάκης. Μαλόν. Η σέντρα του στέψου του πέναλτι, ο Μπαλάφας. Τόμας. Ο Πάμπλο Βίτη και πάλι για τον Χαροντάκη. Ωραία κινείται. Καλές προϋποθέσεις εδώ για την Βέρεια. Για κόντρα επίθεση με τον Τόνι Κάλβο και τον Τόμας να ανοίγεται. Τόνι Κάλβο δοκιμάζει το σουτ, είναι καλό. Εξαιρετική επέμβαση του Ντοναρούμα. Δεν μπορεί ο Πάμπλο Βίτη. Βασιλιαντονόπουλος. Έβαλε την προβολή ο Μπαλάφας. Καπετάνος. Βίτη. Ξανά ο καπετάνος. Προωθήθηκε ο Βασιλιαντονόπουλος. Εδώ κινήθηκαν ωραία οι παίκτες της Βέρειας. Το σούτ του καπετάνου. Στο Σισίνιο ήταν κλεισμένος από 3. Ο Τσίμιροτ πέρασε από 2. Ο Σισίνιο του παίρνει την μπάλα. Πολύ καλή. Αμυντική προσπάθεια. Πίεσε ο Μπίσεσβαρ. Ο Βασιλατονόπουλος κάνει το σουτ. Out!
Λουίς Φαρίνια με κεφαλιά, εκτελέστηκε το κόρνερ, γυριστεί η κεφαλιά. Εδώ και πάλι εκτέλεση του κόρνερα τον Τόνι Κάλβο. Πρώτη κεφαλιά πετάγεται το Βίτη, ίσα που βρίσκει την πάλι. Ηλίας Τσιλιγκύρης είναι αυτός που θα εκτελέσει. Τσιλιγκύρης περιμερικά μέτρα φορά, εκτελεί στα δίχτυα. Γκολ από τον Τσιλιγκύρη με ένα καταπληκτικό φάουλ στη γωνία του Πάντου. 0-1. Μόλις το 5ο λεπτό. Με πολλά φάλτσα η εκτέλεση. Φάση η ομάδα των Τρικάλων. Έχει πολλές πιθανότητες γιατί έχει πάρα πολύ καλό αριστερό πόδι. Βαγγέλης Γκότοβος πάνω από την μπάλα. Περιμένει το σφύριγμα από τον διαιτητή. Τελικά ο τριανταφυλάκος δοκάρει και γκολ. 1-1 στο 50 ισοφαρίζουν τα Τρίκαλα με τον Βασίλη τριανταφυλάκο. Και ο Ντόσης. Τριανταφυλάκος τελικά. Γκολ! 1-2 από τον Βασίλη τριανταφυλάκο που βγάζει την μπλούζα του και πανηγυρίζει έξαλλα με τους ελάχιστους φίλους των Τρικάλων που είναι στο γήπεδο. Απίστευτη εξέλιξη στο μάτς. Τα Τρίκαλα που από το 31ο λεπτό παίζουν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Τσιμίκα, με 2 γκολ του Βασίλη Τριανταφυλάκου έφεραν τούμπα το μάτς, προηγούνται 1-2 εδώ και 50 λεπτά παίζοντας με παίκτη λιγότερο. Το φάουλ ήταν από ανύποπτη φάση. Εκτέλεσε ο Μάσα. Εκτελεί το φάουλ στα Νισάβλεβιτς.